Υπηρετώδει είναι οι διεργασίε στα στρατόπεδα των Δημοτικών Παρατάξεων στον Δήμο Ιωαννητών για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων εν ώψη των εκλογών του Οκτωβρίου, που θα πρέπει να κατατεθούν στο τέλο του μήνα για να ακολουθήσει η ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων από το Πρωτοδικείο. Ο Αύγουστο δεν είναι σίγουρα ο μήνα των διακοπών για του επικεφαλεί και τα στελέχη των παρατάξεων, καθώ η συγκρότηση των ψηφοδελτίων μόνο εύκολη η υπόθεση δεν δείχνει να είναι ειδικά σε περιπτώσει όπω ο Δήμο Ιωαννητών που ο ελάχιστο αριθμό υποψηφίων στο κεντρικό και τα τοπικά ψηφοδέλτια υπολογίζεται πως είναι 240 άτομα. Με τον αριθμό αυτό να απαιτείται από τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. Για τις εκλογές είναι ένα μεγάλο ερώτημα αν όλες οι παρατάξεις θα καταφέρουν να συγκροτήσουν πλήρη ψηφοδέλτια ή αν στο τέλος του Αυγούστου θα υπάρξουν συζητήσεις και επαφές για κοινέ πορείες και συνεργασίες. Αυτό είναι κάτι που θα φανεί βέβαια μετά τι 20 Αυγούστου, όταν εκτιμάται ότι στην πλειονότητά του οι παρατάξει θα έχουν καταλήξει στη μορφοποίηση των ψηφοδελτίων και στο αν μπορούν ή όχι να συμπληρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό. Τα νέα δεδομένα που δημιουργούν όχι μόνο οι εγκύκλοι αλλά και η ίδια η πραγματικότητα, όπω η απόφαση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ να μην κατεβάσει η δημοτική παράταξη στον Δήμο Ιωαννιτών, αλλά να προτείνει ψήφο κατά συνείδηση στα μέλη του, επηρεάζουν τα επόμενα βήματα των παρατάξεων. Αυτό φάνηκε και με την απάντηση του Δημάρχου και επικεφαλής Τη παράταξη Γιάννενα Νέα Εποχή, σε ερώτηση του Ιωάννη Νατιβί σχετικά με την απεύθυνση τη παράταξη σε ευρύτερου χώρου. Με αφορμή την απόφαση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παπαγεωργίου ρωτήθηκε αν η παράταξη Γιάννενα Νέα Εποχή θα απευθυνθεί και στο εκλογικό σώμα ζητώντα την ψήφο εκείνων που στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ ή ακόμη και στα στελέχη του, ώστε να είναι ενδεχομένω υποψήφια με την παράταξη στι δημοτικέ εκλογέ. Όπω βλέπετε, τα Γιάννενα είναι μια πόλη που αλλάζει, αλλάζει ε, καθοριστικά. Και δεν είναι μόνο τα έργα τα οποία εκτελέστηκαν ή εκτελούνται, ούτε είναι μόνο τα έργα τα οποία υλοποιούνται, ούτε είναι οι παρεμβάσει που υλοποιούνται, ούτε είναι ε, μόνο ο σχεδιασμό ο οποίο εξελίσσεται. Ε, το, ο, το όραμα τη ε, δημοτική μα αρχής, όπω το καθόρισε ο, ο έμνησο δήμαρχό μα, Μωησή Ελισάφ, ήταν να δημιουργήσουμε μια ε, αυτοδιοικητική παράταξη ανεξάρτητη, μια αυτοδική παράταξη ε, ακομάτιστη, μια παράταξη ακεδεμόνευτη. Αυτό ήταν και το ευτύχημα για την πόλη γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει έτσι να είναι ο ορισμός της είναι να είναι ε, ακομάτιστη, ακεδεμόνευτη και ανεξάρτητη. Αυτό το ρόλο επιτελεί και η παράταξή μας. Η παράταξη είναι για ένα, ένα νέα εποχή και γι αυτό, γι' αυτό είναι η ουσία της ύπαρξής της. Στην πορεία προς τις, ε, και, και μοναδικό μας στόχος είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και η απεύθυνση προ του πολίτε. Στην πορεία για τι δημοτικέ εκλογέ του Οκτωβρίου, η παράταξή μα έχει στόχο την διεύρυνση της σε όλε τι κατευθύνσει. Θέλουμε ε, με σημεία μα μόνο τον, ε, τον Δήμο μα. Ε, θέλουμε να απευθυνθούμε όλους και απευθυνόμαστε σε όλους τους δημιουργικούς πολίτες από όλους τους πολιτικούς χώρους. Είμαστε μια παράταξη η οποία δεν έχει κομματικές δεσμεύσεις ή εξαρτήσεις. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους δημιουργικούς πολίτες και τους καλούμε να συστρατευτούν στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε να πάμε τα Γιάννηνα στη νέα εποχή. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις που και θα τις δείτε στο επόμενο διάστημα να εξελίσσονται για τη διεύρυνση της παράταξης προς όλους τους ε, και πολιτικούς χώρους. Θέλω να πω ότι απευθυνόμαστε στους πολίτες και ζητάμε από τους πολίτες την συμπαράστασή τους και τη στήριξή τους, τη συμμετοχή τους στο, στον αγώνα για τη νέα εποχή. Θέλουμε να συναποφασίσουμε μαζί, μαζί τους το μέλλον αυτής της πόλης και θέλουμε το όραμα το οποίο έχουμε και την ελπίδα την οποία έχουμε να πάμε τα Γιάννη στη νέα εποχή να τα ελοπίσουμε μαζί με τους πολίτες.